Σε αυτό το βίντεο θα παραγγείλω από τη χειρότερη καφετέρια. Έχω βρει μία η οποία έχει πάρα πολύ κακές κριτικές. Εννοείται όμως δεν θα πιούμε μόνο καφέ, θα φάμε και διάφορα πραγματάκια. Ξεκινάω αμέσως να σας διαβάζω. Το χειρότερο μαγαζί της Αθήνας με πολύ μεγάλη διαφορά. Αγένεια, τραγικά προϊόντα και έλλειψη σεβασμού προς τους πελάτες. Έκανα παραγγελία δύο καφέδες, εκτός του ότι ήρθαν με καθυστέρηση, μόνο καφέδες δεν θύμιζαν. Περισσότερο σε νερό μοιάζανε, παγάκια δεν υπήρχαν καν μέσα, είχαν λιώσει. Απαράδεκτος ο καφές. Μετάνιωσα που παρήγγειλα από εσάς. Ο καφές δεν πινότανε. Νόμιζα ότι δεν έπινα καφέ, αλλά πετρέλαιο. Και ας μην μιλήσω για το φαγητό. Οχοχο, τι θα έχει το φαγητό. Η παραγγελία έρθει στην ώρα της, αλλά μόλις βρήκα όχι μία, αλλά δύο μαύρες κοντές τρίχες στο γεμιστό κουλούρι. Ψήθηκα να ρισκάρω για γεμιστό κουλούρι από τώρα. Να δούμε αν θα έχει τρίχες μέσα. Αγενείς έχουν ψωμάκι σάντουιτς που το έχουν βαφτίσει μπαγκέτα, το ψωμί μπαγιάτικο, και όταν έκανα παράπονο μου είπαν ότι αυτό έχουν κι αν μου αρέσει. Μία παραγγελία με κέικ βανίλιας και δύο λουκουμάδες με ζάχαρη. Ήρθε γρήγορα, αλλά τι να το κάνω. Οι φέτες κέικ ξεραμένες και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να έχουν τη χρέωση που είχαν. Και ο ένας εκ των δύο λουκουμάδων αντί με ζάχαρη ήταν με σοκολάτα, γιατί το κατάστημα δεν είχαν μάλλον ζάχαρη. Ναι. Και όταν κάλεσα να τους ενημερώσω για το λάθος αντιμετώπιση που έλαβα, ήταν τρισάθλια από μια κυρία αγενέστατη. Στο τέλος της κλήσης μου είπε ότι επειδή έχει πολλή δουλειά δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Σκουπίδια. Εντάξει, τώρα για ένα τέτοιο μικρολαθάκι δεν έγινε κάτι. Έχω ανοίξει την εφαρμογή και πάμε να δούμε τι θα παραγγείλουμε. Ας ξεκινήσουμε εννοείται με τους καφέδες. Θα πάρουμε ένα φρέντο εσπρέσο. Εδώ το δίνει πολύ ωραίο στο ποτήρι. Μέγεθος. Α, έχει διπλό, έχει τριπλό. Πώς πίνετε συνήθως διπλό? Εγώ παιδιά δεν πίνω και συχνά καφέ. Οπότε λοιπόν θα τον βάλω σκέτο για να καταλάβω τον καφέ πώς είναι. Γιατί τώρα αν έχει πολύ ζάχαρη δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ας πάρουμε και ένα φρέντο καπουτσίνο. Αυτοί είναι οι πιο γνωστοί καφέδες. Θα βάλουμε και κάτι έξτρα. Αυτό να το βάλουμε με ολίγη. Αφρόγαλα σαντιγί, φυτική κρέμα. Νομίζω η κρέμα είναι πιο ωραία. Θα βάλουμε κανέλα, σιρόπι φουντούκι. Έχουμε την επιλογή να τον κάνουμε και δεκαφέι. Ναι, ας τον κάνουμε τώρα, εντάξει, μην πάθουμε και τίποτα με πολύ καφέ. Πάμε μπαγκέτες, κουλούρια εδώ που είναι το πιο σημαντικό πράγμα, θα έλεγα. Έχει ομελέτες, έχει πατάτες, έχει και ζυμαρικά. Πόπο, δεν ξέρω τι να πρωτοπάρω τώρα, έχει πάρα πολλά. Κρουασάν, τόστ έχει, σαλάτες, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερ. Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε τώρα και μπέργκερ. Κουλούρι Θεσσαλονίκης, γεμιστό, γαλοπούλα και Φιλαδέλφια. Αυτό θα πάρω. Αυτό λέγανε ότι είχε τις τρίχες μέσα. Θα πάρουμε ένα κέικ βανίλια σοκολάτα. Mini soft cookies, double choco. Πρέπει να είναι αυτά που σου φέρνουν με τον καφέ μαζί που είναι σε κύπελο και έχει. Θα πάρω αυτά εδώ. Μίνι φατσούλα γεμιστό με σοκολάτα. Πάμε μετά, ντόνατς. Θα πάρω αυτό εδώ. Με πραλίνα φιστίκι. Φωλιάτες. Ωραία, ας πάρουμε μία τυρόπιτα και ας βάλουμε μία κοτόπιτα φλογέρα. Να δούμε πώς θα είναι μέσα. Θα χτυπήσω ένα κλαμπ σάντουιτς. Κλαμπ σάντουιτς γαλοπούλα, ζαμπόν μπέικον. Κλαμπ σάντουιτς κοτομπουκές, μπιφτέκι κοτόπουλο. Θα προτιμούσα να έχει έτσι με φιλέ το κοτόπουλο. Έχει και μερίδες εδώ μεταξύ. Μπιφτέκι κοτόπουλο, μερίδα, εντάξει. Στην εφαρμογή, στην κατηγορία ήταν στο καφέ. Δηλαδή. Να ρισκάρουμε κλαμπ σάντουιτς με μπιφτέκι μοσχαρίσιο. Να το βάλουμε για τελευταία πίστα αυτό. Ωραία, 25.50 πήγε η παραγγελία. Πάμε να τη στείλουμε. Έχουν φτάσει τα πάντα, ήρθαν και γρήγορα. Μέσα σε 20 λεπτά είχαν έρθει. Εδώ είναι το κλαμπ σάντουιτς, θα δοκιμάσουμε στο τέλος. Και εδώ στην άκρη έχω όλες τις φωλιάτες και λοιπά που έχω πάρει. Και πάμε να ξεκινήσουμε με το φρέντο εξπρέσο σκέτο. Πω, πίκρα. Σαν πετρέλαιο που είπε και ο Φιλαράκος στην κριτική. Σαν βεζίνα. Δηλαδή αυτό άμα το βάλεις στο μηχανάκι ή στα μάξι, μπορεί να πάρει και μπροστά. Πολύ μέτριος καφές έτσι τελευταίας ποιότητας. Για να πω την αλήθεια μπορεί να μου πει και χειρότερους καφέδες. Του βάζω ένα 6 στα 10. Εδώ έχουμε και τα μπισκοτάκια σε ποτήρι. Εδώ φατσούλες. Είναι λίγο μπαγιάτικα. Καταλαβαίνεις το μπισκότο, σου βγάζει αυτό ότι έχει μείνει μέρες. Θα περίμενα πιο ωραία τα μπισκοτάκια, η αλήθεια είναι. Εκτιμώ πάρα πολύ τις καφετέρειες που όταν παίρνεις καφέ, σου βάζουν δώρο ένα τέτοιο κύπελο. Περνάμε τώρα στο φρέντο καπουτσίνο. Το φρέντο καπουτσίνο, παιδιά, πίνεται αλλιώς. Θες να μυρίσεις λίγο την κανέλα. Για να δούμε το σιρόπι. Να πάρεις και λίγο κρέμα. Αυτό είναι σαν νερό. Εντάξει, έχω πάρει την καφέινε και με το που ήπια την κατάλαβα απευθείας την καφέινη στο κεφάλι. Περίεργη γεύση το καπουτσίνο. Αυτό με τη φυτική κρέμα που λέει δεν δίνει τόσο ωραία υφή. Κρέμα πάντως τρώγεται. Εντάξει, το καφεδάκι δεν είναι κακό. Στο καπουτσίνο βάζω ένα 7 στα 10. Αυτό εδώ είναι το επόμενο γλυκό. Το έβγαλα από τη σακούλα για να μην φαίνεται το λόγο του μαγαζιού. Ένα απλό κομμάτι κέικ με σοκολάτα το οποίο έκανε 1,10. Τσιμπημένο θα έλεγα στην τιμή του. Το οποίο απλά το έχει πάρει από το σούπερ μάρκετ. Όσο εγώ τρώω το κέικ, εσύ αν θες κάνει ένα like και μία γραφή στο κανάλι, παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ. Μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς που βλέπουν τα βίντεο είναι για γραμμή στο κανάλι. Είναι ένα απλό κουμπί. Ούτε κάνει σοκολάτα δεν καταλαβαίνει. Αυτό τώρα να κάνει 1,10, 50 λεπτά πρέπει να κάνει. Για να δούμε μαζί με τον καφέ αν πηγαίνει. Ταιριάζει. Πολύ μέτριο το κέικ. Θα πάρει ένα 4 στα 10. Έχω πάρει ένα ντόνατ το οποίο ας το αφήσω καλύτερα για το τέλος. Τελευταίο μετά το club sandwich. Και πάμε τώρα στα αλμυρά. Έχουμε εδώ τυρόπιτα. Για να την ανοίξουμε να δούμε πώς είναι μέσα. Τέτοια τυρόπιτα έχω να φάω πάρα πολλά χρόνια. Παίζει από το γυμνάσιο. Όπως ακριβώς είχαμε στο κηλικείο. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι λέει.
σε μια απλή καθημερινή τυρόπιτα του εμπορίου που θα τη βρεις οπουδήποτε. Της βάζω ένα 4 στα 10. Το επόμενο που φέρω στο τραπέζι είναι αυτή εδώ η κοτόπιτα, φλογέρα κοτόπιτα, αρκετά μεγάλη. Για να την ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Εντάξει, κοτόπουλο δεν βλέπω να έχει. Τυρί, τι είναι αυτό. Έτσι λίγο διαφορετικό τυρί, σάλτσα. Κανένα ίχνος από κοτόπουλο. Σαν να έχεις τυροκαυτερή, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Ξύλινη φλογέρα, αν πάρεις και φας, μπορεί να είναι και πιο ωραία. Και το φύλλο, και απλά καταλαβαίνεις τη γεύση τυριού, τι είναι αυτό. Φουλ κοροϊδιά, δεν είδα κάπου μέσα να έχει κοτόπουλο. Παρ' όλα αυτά η γεύση, καλούτσικη. Δεν είναι άσχημη. Αλλά θα πάρει και αυτή ένα 3,5 στα 10. Δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω σε αυτό εδώ. Σαν μπισκοτάκια έβαλα βαθμολογία στις φατσούλες. Και αυτά ένα 3 στα 10. Το επόμενο που θα φέρω στο τραπέζι, είχαμε μια πολύ κακή κριτική, στην οποία έλεγαν ότι βρήκαν όχι μία, αλλά δύο τρίχες, το οποίο είναι το κουλούρι γεμιστό. Έχει Φιλαδέλφια, η οποία έχει στεγνώσει και που και αυτό φαίνεται ότι δεν είναι φρέσκο, δηλαδή εδώ το πιάνω στην άκρη, είναι έτσι σκληρό. Φαίνεται ότι έχει μείνει έξω αρκετές ώρες, μπορεί και μέρες. Ας το δοκιμάσουμε. Εντάξει, το κουλούρι φουλ μπαγιάτικο. Πες να το έχουν 3 μέρες εκεί. Πολύ μέτριο, ρε φίλε, πολύ κακό. Να το βάλεις στον κατάλογο του μαγαζιού αυτό το πράγμα. Εγώ θα ντρεπόμουν λίγο να το πουλήσω αυτό. Θα έπρεπε να ήταν πιο φρέσκα όλα. Θα μπορούσα να πω ότι θα ήταν ωραίο αν είναι φρέσκο, να ήταν τραγανό το κουλούρι. Μέχρι και η Φιλαδέλφια έχει στεγνώσει λίγο. Και φυσικά δεν είναι κακό, επειδή έχει τη Φιλαδέλφια και σου βγάζει κάτι ωραίο, δηλαδή θες να φας ακόμα μία. Αλλά άμα το δεις στην εμφάνιση, λες, ρε φίλε, τι μπαγιάτικο είναι αυτό. Ρωτήστε ένα προϊόν να μην είναι ωραίο από αυτό το μαγαζί. Όλα μέτρια. Σε αυτό για την προσπάθεια θα ανεβάσω λίγο τη βαθμολογία και θα δώσω ένα 5 στα 10. Για να δούμε αν καταφέρει κάποιο προϊόν από όλα αυτά να πάρει τουλάχιστον ένα 7, ένα 8. Τώρα θα μου γράφετε στα σχόλια ότι τίποτα δεν σας αρέσει, αλλά ελάτε να τα δοκιμάσετε. Να δείτε τι ωραία που είναι. Φτάσαμε στην πρώτη τελευταία πίστα. Για τελευταία θα αφήσουμε το γλυκάκι, μπας και μας φτιάξει λίγο. Έχω πάρα πολύ καιρό να παραγγείλω κλαμπ σάντουιτς στο σπίτι. Συνήθως θα φάω κλαμπ σε κάμια παραλία. Για να δούμε τι κρύβεται. Όχι και τόσο καλά τα πράγματα. Πολύ πρόχειρο κλαμπ. Δείτε το. Σαν να το έχω φτιάξει εγώ σπίτι. Αλλά κάτι μου λέει ότι μπορεί να είναι ωραίο γευστικά. Λοιπόν, για να δούμε την πατάτα. Είναι τραγανή, είναι ωραία. Εντάξει, είναι πατάτα προκάτω και όλα αυτά έτοιμη τελείως, αλλά για έτοιμη είναι πολύ καλή. Έχουν βάλει παραπάνω αλάτι βέβαια στις πατάτες. Σουβλατζίδικα δεν έχουν τόσο ωραίες πατάτες. Το κλαμπ είναι λες και το φτιάξει σπίτι μου. Πολύ πρόχειρο, ρε φίλε. Αρχικά δες πόσο μικρό ψωμάκι έχει. Ψωμί του τόσο πήρανε. Πάτε κανένα πιο μεγάλο ψωμί. Έχει ντομάτα. Τι ντομάτα θα είναι τώρα αυτή. Μαρούλι, ζαμπόν, τυρί. Έχει και αυγό και μπιφτέκι. Το μπιφτέκι είναι εντάξει το ετοιματζίδικο. Το κατεψυγμένο. Μοσχαρίσιο έλεγε. Εντάξει, σιγά μην είναι μοσχαρίσιο. Με την ντομάτα ιδιάζω πολύ έτσι όπως είναι. Θα τη βγάλω. Για πάμε να δούμε. Δεν θέλω να το καταπιώ. Παιδιά, αλήθεια. Βοήθεια. Δεν ήταν τόσο η γεύση, αλλά η υφή. Ενώ πίστευα ότι μπορούσε να είχε καλή γεύση. Σπάνια αυτή είναι ο φαγητό. Είχε μια υφή σαν νιανιά. Θα προσπαθήσω να του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Το αυγό δεν ταιριάζει καθόλου με το μπιφτέκι και τα υπόλοιπα. Μόνο μπιφτέκι και ψωμί. Κάπως καλύτερα έτσι. Αυτός ο συνδυασμός που έχει τα πάντα πάνω δεν τρώγεται με τίποτα. Δεν μπορείς να τα πεις. Συχαίνεσαι. Πείτε μου αν σας κάνει κέφι, αν σας τραβάει την όρεξη να το φάτε αυτό όπως το βλέπετε. Πολύ φτηνό, κακό κλαμπ σάντουιτς. Πραγματικά παίζει να είναι το πιο σάπιο κλαμπ σάντουιτς που έχω φάει. Παίζει να είναι το χειρότερο κλαμπ σάντουιτς που έχω φάει ποτέ μου. Το πιο τελευταίο. Η βαθμολογία που θα πάρει θα είναι 2 στα 10 και αυτό μόνο και μόνο για την πατάτα. Πάμε και στο τελευταίο που πιστεύω να μας γλυκάνει. Αυτό παιδιά είναι έτοιμο, το βρίσκεις παντού. Για να το ανοίξουμε, να δούμε τι έχει μέσα. Α, ωραίο αυτό, έχει πραλίνα μέσα. Πραλίνα φυσικού, έλεγε κάτι τέτοιο. Αυτό ναι, ρε φίλε, είναι ωραίο. Αυτό μπορώ να το φάω όλο, άνετα. Αυτό είναι το μόνο προϊόν που θα πάρει ένα 8,5 στα 10. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι. Γράψτε μου στα σχόλια από ποια άλλα χειρότερα θέλετε να παραγγείλω. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.